Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε η ρήψη του Τιμίου Σταυρού και ο αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι της Τηλίδας. Στο σημείο βρέθηκαν πλήθος κόσμου, τηρώντας παράλληλα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και φορώντας μάσκες υψηλής προστασίας. Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς. Τον Τίμιο Σταυρό έπιασε ο 26χρονος Βασίλης Μεϊδάνης, ο οποίος τόνισε ότι ήταν η πρώτη φορά που έπεσε στα παγωμένα νερά και η χαρά του ήταν μεγάλη που συμμετείχε σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, ήταν η πρώτη φορά. Κάθε χρόνο εύχομαι να το τιμούν όλοι και πιο πολλοί νέοι. Είναι μια εορτή που πρέπει να τιμούμε. Πρώτη φορά είναι. Χάρηκα πολύ, εννοείται. Όλοι καλύτερο σε όλους. Σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Χαίρομαι ειλικρινά που πήγαν όλα καλά και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτή την τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στη Στυλίδα. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια ευχή για τη σημερινή μέρα, για το φως των Θεοφανίων, να δώσει σε όλους πνευματική ανάταση, να μας δώσει αγάπη και αλληλεγγύη για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας και να πάμε ένα βήμα μπροστά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους και πάλι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω χρόνια πολλά για τη μέρα και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους αλλά και το πλήθος που ήταν σήμερα στην τελετή, οι οποίοι άκουσαν και διάβασαν από τα δελτία τύπου τα μέτρα τα οποία εξαγγείλαμε τόσο ώστε να μην υπάρχει διάδοση του κορονοϊού και να είμαστε λίγο ασφαλέστεροι όσο αφορά αυτό το θέμα, με τήρηση αποστάσεων και μασκών αποστάσεων όσο μπορούσαμε. Εδώ και 2 χρόνια πορευόμαστε η χώρα μας και όλοι οι πολίτες εν μέσω δυσκολιών, απολειών, ματαιώσεων των ονείρων και των ελπίδων μας. Δυσκολίες σε υγειονομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο έχουν πλήξει τόσο την ψυχολογία μας, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Η έλευση της νέας χρονιάς, αλλά και η σημερινή εορτή των φώτων, μας καλεί να εμπνευστούμε, να πάρουμε δύναμη προκειμένου να κάνουμε μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή προκειμένου να πάρουμε όσα μας στέρισαν τα τελευταία 2 χρόνια πίσω. Χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ πάλι φέτος, στη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, στην αρχή του χρόνου. Δεν είμαστε από συνήθεια, είμαστε για λόγους συμβολισμού και πίστης. Εύχομαι η φώτιση του Αγίου Πνεύματος να μας δώσει μια καλή χρονιά σε όλους και κυρίως με υγεία.